Με πολύ χορό χαρακτηρίστηκε το πανηγύρι της αναλήψεως στην Ξυλαγανή. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν ο Σύλλογος Γυναικών Ξυλαγανής, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής και ο Σύλλογος Πατεράδων Ξυλαγανής με τη συνδρομή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την 5η 13 Ιουνίου το πρωί πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στο παρακλήσι και το καθιερωμένο κουρμπάνι, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας στήθηκε στην κεντρική πλατεία του οικισμού ένα μεγάλο γλέντι. Χόρεψαν τα χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβάτου Ξάνθης, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αρσακίου το Ευθύμιο και του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής. Ενώ συνόδευσαν οι μουσικοί Θάνος Καρακατσάνης στο ακορντεόν, Γιάννης Κούμης Γκάιντα Καβαλή, ο Βαγγέλης Κοτσάκης Κλαρίνο Γκάιντα και Ραφαήλ Ιακωβίδη στον Ταούλη. Και φέτος, με τη συνεργασία των συλλόγων, του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής, του Συλλόγου Γυναικών, του Συλλόγου Πατεράδων, με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Δήμου Μαρονίας Σαπών, πραγματοποιείται λοιπόν αυτό το πανηγύρι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για να βοηθήσει στην προετοιμασία τόσο το πρωί στο παρεκκλήσι όσο και απόψε το βράδυ. Θα ήθελα να μεταφέρω τις πατρικές ευχές του Σεπτού μας Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου κυρίου Παντελεήμονος, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο υπέροχο αυτό παραδοσιακό γλέντι που γίνεται εν ώψη της εορτής, της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας. Πολλά συγχαρητήρια να απευθύνουμε προς τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξυλαγανής, τον Σύλλογο Γυναικών και τον Σύλλογο Πατερόδων, όπου διοργάνωσαν αυτό το παραδοσιακό όμορφο γλέντι στην τοπική κοινότητα της Ξυλαγανής και διασφαλίζουν τη μνήμη, την παράδοση και τα τοπικά ήθη και έθιμα τα οποία και θα μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές. Αποτελούν, όπως είπαμε, ένα ζωντανό πνεύμονα για την τοπική κοινότητα της Ξυλαγανής, όπου ο ένας ο πνεύμονας είναι αυτή από τη μεριά τους και από την άλλη ο άλλος ο πνεύμονας είναι η Εκκλησία, η τοπική διοίκηση της Ξυλαγανής, καθώς και τα σχολεία όπου όλοι μαζί εργάζονται αρμονικά με ανιδιοτηλή αισθήματα για το καλό του τόπου. Τρεις δραστήριοι σύλλογοι της Ξυλαγανής, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής, ο Σύλλογος Γυναικών και ο Σύλλογος Πατεράδων συνδιοργανώνουν μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία είναι το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από αρκετές μέρες. Κατάφεραν σήμερα το πρωί να κάνουν μια σεμνή εκδήλωση στο Μοναστήρι της Ανάληψης, να προσφέρουν το παραδοσιακό κουρμπάνι. Και τώρα συνεχίζεται αυτή η εκδήλωση με κέφι, με χορό και με έκφραση της λαϊκής παράδοσης του πολιτισμού μας και όλων αυτών που πρεσβεύουν οι σύλλογοι. Σε αυτή την προσπάθεια ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, έχοντας μπροστάριδες τους συλλόγους οι οποίοι είναι υπερδραστήριοι, προσπαθούμε, στεκόμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε με κάθε τρόπο αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα πρέπει να πούμε και για την παρουσία της περιφέρειας, η οποία και αυτή στέκεται δίπλα στους συλλόγους και στις δράσεις. Να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους που συμμετέχουν, τα δύο χορευτικά του χωριού, όπως επίσης και το χορευτικό του Αβάτου, αλλά και του Αρσακίου. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί και εγώ κοντά σε εσάς. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Τοψίδιου, ο οποίος, αν και θα ήθελε να είναι απόψε εδώ μαζί μας, εντούτοις οι υποχρεώσεις τον αναγκάζουν να μην μπορεί να είναι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που γίνεται στον τόπο σας, στη Ξυλαγανή. Και ξέρετε, μία διοίκηση της περιφέρειας, σαν την περιφέρειας,
δεν είναι μόνο να δίνει ένα χρηματικό ποσό για να το δώσει. Παράγεται έργο, κύριε Πρόεδρε, πολύ έργο, το οποίο αναδεικνύει τόσο το Σύλλογος, αλλά κυρίως αναδεικνύει την περιοχή της Ξυλαγανής και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό και θα έλεγα είναι το ξεκίνημα, ξεκινάμε ως νέα διοίκηση να βοηθήσουμε τον τόπο αυτόν. Ένας τόπος ο οποίος πραγματικά υπολείπεται πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη την τουριστική. Είναι, θα έλεγα, η πιο υποβαθμισμένη περιοχή, το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Μαρόνιας Σαπών. Έχουν δρομολογηθεί και θα γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα αναδείξουν αυτόν τον τόπο γιατί έτσι πρέπει. Η αρχή γίνεται με το πολιτιστικό κομμάτι. Τόσο εμείς σε συνεργασία με το Δήμο Μαρόνιας Σαπών, όπου η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή, έχουν δρομολογηθεί να γίνουν κάποιες συναυλίες στην παραλία, στις παραλίες, στο παραλιακό μέτωπο, με καλλιτέχνες πρώτης σειράς. Όπως είναι ο Στέλιος ο Ρόκος, μαθαίνω κύριε Δήμαρχε ο Μπάσης, και σε 20 μέρες από τώρα, να το γνωρίζετε, στο Δήμο Δράτου με τις ευκαιρίες, στο Δήμο Μαρονία Σαπών, ιδιαίτερα στην παραλία του ημέρου, δίνεται μία μεγάλη συναυλία από τον Κώστα τον Τζαχορίδη, όπου θα συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα, η Λαϊκή, τα 10 Μπουζούκια της Δόμνας. Θα είναι μία αναφορά στον Μίμη Πλέσα, στον Χιώτη, στον Ξαρχάκο, στον Θεοδωράκη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους εμάς και πραγματικά αξίζει τον κόπο, λένε ότι θα είναι μια καταπληκτική συναυλία. Όλα αυτά λοιπόν θα μας οδηγήσουν με τον καιρό να φέρουμε τον κόσμο στην παραλία και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Φίλοι μου, όλα θα πάνε καλά, να είστε σίγουροι, και στο τέλος της πενταετίας, μετά από λίγα χρόνια, θα μπορούμε να πούμε ότι κάτι έχει αλλάξει στον τόπο. Στα γέννη, κύτρανος χορός στα γέννη.
Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήρθαμε σήμερα να γλεντήσουμε όλοι μαζί εδώ στην όμορφη Ξυλαγανή. Χρόνια πολλά. Θα σας παρουσιάσουμε χορούς της Μακρέας Γέφυρας. Και πάλι ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλή διασκέδαση σε όλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.